Για μια ακόμα χρονιά, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων διοργανώνει ένα μεγάλο τελικό στο γήπεδο της Ναυπάκτου. Φέτος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, σε συνεννόηση και με τις δύο ομάδες, με τον πρωταθλητή Ναυπακτιακό Αστέρα και με τον κυπελούχο ΑΟ Χάλκιας, μετά από συνεννόηση που είχαμε, επιλέξαμε ο τελικός αυτός του Super Cup να γίνει τις ημέρες των Χριστουγέννων, για να δοθεί και έτσι και ένα ευρωταστικό κλίμα σε αυτό το τελικό. Φέτος, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων επέλεξε ο τελικός αυτός να είναι αφιερωμένος στο Σύλλογο Φλόγα, το Σύλλογο Γονιών των Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από αυτό το Σύλλογο για παιδιά που έχουν σοβαρό πρόβλημα και εμείς αυτό το λίγο που μπορούμε να προσφέρουμε επιλέξαμε να αφιερώσουμε αυτό το τελικό για να το κάνουμε έτσι και πιο γνωστό στο φύλαθλο κόσμο της Ολοκαρνανίας για το σημαντικό έργο που κάνει αυτός ο Σύλλογος. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο του Συλλόγου για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Να ευχαριστήσω το Δήμο Ναυπάκτου, τα Σωματεία, καθώς επίσης και τις σχολές του ΟΑΕΔ, ΕΠΑΣ, το Τμήμα Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής στο Μεσολόγγι, που θα προσφέρουν αύριο στους φιλάθλους που θα έρθουν στο γήπεδο γλυκά που τα έχουν φτιάξει εκεί στη σχολή. Επίσης, καλούμε όλους τους φιλάθλους να έρθουν σε αυτό το τελικό και όποιος θέλει και όποιος μπορεί να φέρει μαζί του και τρόφιμα, τα οποία αυτά θα τα δώσουμε στο Σύλλογο Φλόγα για να μοιραστούν σε οικογένειες, σε άπορες οικογένειες. Ελπίζουμε όλοι ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, μια γιορτή όπως συνηθίζεται να γίνεται σε τέτοιους τελικούς. Και αύριο στο γήπεδο της Ναυπάκτου καλούμε όλους τους φιλάθλους να έρθουν για να μας τιμήσουν σε αυτό το τελικό. Ευχαριστώ. Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Φλόγα στην περιοχή μας και στην Ναύπακτο, ήθελα να ευχαριστήσω την έψη του Ολοκαρνανίας, τους προέδρους των ομάδων Ναυπακτιακού Αστέρα και Χάλκιας για τον αγώνα αυτό που κάνουν και αφιερώνουν στα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες, στα παιδιά με καρκίνο. Ο σύλλογός μας εδρεύει στην Ναύπακτο εδώ και 8 χρόνια. Φροντίζει για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Στηρίζει τις οικογένειες των παιδιών. Η Φλόγα, όπως ξέρετε, είναι πανελλήνιος σύλλογος. Έχει την έδρα της στην Αθήνα. Συντηρεί ξενώνες αυτή τη στιγμή, πριν λίγες μέρες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε και τον τρίτο ξενώνα. Τα παιδιά που νοσηλεύονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία με καρκίνο χρειάζονται να μένουν εκεί από ένα χρόνο μέχρι και τρία και όσο χρειαστεί και είναι η θεραπεία τους. Και γι' αυτό φροντίζει τα παιδιά που είναι από την επαρχία, από τον νομό μας ιδίως, εμείς στηρίζουμε και από όλη την περιφέρεια της Ελλάδας και μένουν και φιλοξενούνται στους ξενώνες. Εμείς τα χρήματα που συγκεντρώνουμε και που αύριο θα δοθούν εκτός από το υλικό ποσό και τα τρόφιμα, το χρηματικό ποσό, ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει και στηρίζει τη λειτουργία των ξενώνων στην Αθήνα. Και κάποια μέρος χρημάτων διατίθεται για την συντήρηση των οικογενειών, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολη καιρή, πέραν από ότι έχουν να αντιμετωπίσουν και να δώσουν αυτή τη μάχη με τον καρκίνο, ολόκληρες οικογένειες ξεσπιτώνονται και αναγκάζονται να βρίσκονται μαζί με τα παιδιά τους, οι γονείς, άλλοι χάνουν την εργασία τους και να βρίσκονται κοντά και να στηρίζουν τα παιδιά τους. Και αυτές οι οικογένειες, όπως είπαμε, φιλοξενούνται στον ξενώνα. Το έργο, όπως θα δείτε και από τα προσπέκτους που θα μοιραστούν και αύριο, είναι πολύ μεγάλο της Φλόγας, συντηρεί και συνδράμει στον εξοπλισμό των νοσοκομείων και ιδίως τώρα που υπάρχει περισσότερη ανάγκη. Και πάλι σας ευχαριστώ και θέλω να ευχηθώ σε όλους
καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα και η φλόγα της αγάπης και της προσφοράς να καίει στις καρδιές όλων μας. Καλησπέρα. Είναι ευχάριστο ότι σε αυτό το τελικό συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι της Ναυπακτίας. Εμείς σαν ομάδα θα διεκδικήσουμε τις όποιες πιθανότητες έχουμε για αυτό το τρόπαιο, το οποίο είναι ένα παιχνίδι γοήτρου πιο πολύ. Θέλω να ευχηθώ να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Σίγουρα θα προσπαθήσουν και οι δύο ομάδες για το αποτέλεσμα. Εμείς σαν στόχο θα έχουμε οι φίλαθλοι που θα έρθουν στο γήπεδο να περάσουν καλά, να ευχαριστηθούν το παιχνίδι και θα θέλαμε όσο μπορούν να το υποστηρίξουν το παιχνίδι, γιατί γίνεται και για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα έσοδα θα πάνε στον Σύλλογο Φλόγα. Και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να το ευχαριστηθούν όλοι. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και ο προλαλήσαντας προπονητής της Χάλκιας, και εμείς από τη δικιά μας μεριά θα βοηθήσουμε όσο γίνεται δυνατόν να ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο, και ο οποίος κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που γίνεται είναι μια ευαίσθητη κίνηση η οποία ξεκίνησε από την ΕΠΣ και πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι, που είναι για τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι ένα κομμάτι ευαίσθητο και καλό θα ήταν να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια. Όσο να είναι, είναι ένα μάτς γιορτή, όπως είπανε και νωρίτερα. Είναι ένα μάτς το οποίο δίνει ένα τρόπαιο το οποίο σίγουρα και δύο ομάδες θα διεκδικήσουν. Από τη δικιά μας πλευρά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να βγάλουμε στο γήπεδο και θέαμα, και σίγουρα να καταφέρουμε μέσα και από το θέαμα που θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε να κερδίσουμε και το τρόπαιο, που είναι σημαντικό για το σύλλογο, για το σύλλογό μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και η αντίπαλη ομάδα θα δώσει τον εαυτό της, το καλύτερο σε αυτό, έτσι και εμείς θα κάνουμε αύριο για να υλοποιήσουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από το να κερδίσεις το τρόπαιο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και το νέο έτος να φέρει σε όλους μας υγεία και ό,τι καλύτερο στον καθέναν ξεχωριστά. Το αυριανό μάτς είναι ένας αγώνας συμπαράστασης προς τους ανθρώπους αυτούς που μοχθούν καθημερινά, όπως είπε και η εκπρόσωπος της Φλόγας, για αυτά τα παιδιά. Εμείς κάνουμε κάτι το οποίο μας ευχαριστεί σαν ομάδα, αλλά και σαν ανθρώπους, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε αυτή την προσπάθεια. Κάνω έκκληση σε όλον τον κόσμο, στο φίλαθλο κόσμο και εμείς της Ετρολοκαρδανίας, αύριο να έρθει στο γήπεδο, να βοηθήσει όσο μπορεί και αυτός από το στέρημά του αυτή την προσπάθεια. Είναι ένας αγώνας συμπαράστασης προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που μοχθούν καθημερινά για να μπορέσουν να απεξέλθουν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχει αυτός ο σύλλογος. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Αγωνιστικό, η ομάδα μου θα προσπαθήσει να πάρει αυτό το τίτλο γοήτρου. Είναι ένα μάτς, πιστεύω, χωρίς άγχος για τις δύο ομάδες. Πιστεύουμε ότι η ομάδα μας θα προσπαθήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά πάνω απ' όλα είναι το αποτέλεσμα, όποια ομάδα και να κατακτήσει το κύπελο, για μας θα μας μείνει η ευχαρίστηση και η μεγάλη αυτή επιθυμία να εκπληρώσουμε και εμείς ένα στόχο απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν πραγματικά ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω αυτό το παιχνίδι, ένα Super Cup το οποίο γίνεται στο Εθνικό Παπαχαραλάμπεο Στάδιο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι φέτος δύο ομάδες οι οποίες παίρνουν μέρος είναι δύο ομάδες οι οποίες ανοίγουν στον ίδιο Δήμο. Μιλάω για τον Ναυπακτιακό Αστέρα και για τον ΑΟ Χάλκιας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι γίνεται πρώτα εδώ, το ότι αυτές οι δύο ομάδες καταφέραν και είναι φιναλίστ. Σίγουρα και οι δύο αυτές ομάδες θα θέλουν το τρόπαιο, αλλά το πιο σημαντικό είναι για ποιο σκοπό γίνεται. Θεωρώ ότι η ομάδα μου είναι έτοιμη να διεκδικήσει αυτό το τρόπαιο
και θεωρώ ότι και ο κόσμος της ναυπαχτείας και για να μην πω του νομού θα καταλάβει ότι γίνεται για σκοπό φιλανθρωπικό και θα πρέπει να δώσει ένα βροντερό παρόν ώστε να μην είμαστε μόνο στις πράξεις ή να κοιτάμε μόνο τα τρόπαια τα οποία τα διεκδικεί μια ομάδα και τα παίρνει άλλα μέχρι εκεί, αλλά ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός. Ο πραγματικός σκοπός είναι να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και να βοηθήσουμε αυτή τη μάστιγα η οποία λέγεται καρκίνος. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά, στο βαθμό που μπορούμε, το κάνουμε, δίνουμε αγώνες για φιλανθρωπικό σκοπό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο θα είμαστε και σε αυτό το σύλλογο και γενικά όσο θα είμαστε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Θα ήθελα να ευχηθώ, εκτός από τα καλά Χριστούγεννα τα οποία οι μέρες έχουν περάσει, για το νέο έτος το οποίο έρχεται, να δώσει σε όλους υγεία, χαρά, ευτυχία και πάνω απ' όλα χαμόγελα τα οποία στερούμαστε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε.